Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Είχαμε δεσμευτεί στους εργαζόμενους και στους υπάλληλους στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, ότι θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, τα σοβαρά προβλήματα και φυσικά όχι μόνο στην προεκλογική διαδικασία όταν είχαμε έρθει και αναλυτικά είχα, είχαμε κάνει συζήτηση, αλλά και αμέσως μετά. Με αφορμή λοιπόν τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου που για πρώτη φορά έρχεται και γίνεται στον Ασπρόπυργο, εδώ δηλαδή στη Δυτική Αττική, και μάλιστα με την επίκληση ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι κοντά στα προβλήματα των περιοχών που είναι οι περιοχές με τα περισσότερα προβλήματα και αποκλεισμένε από την κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτή είναι η επίκληση της... Αυτή είναι η αιτιολογία για την οποία έρχεται στη Δυτική Αττική το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ε, νιώθουμε την ανάγκη να παρουσιάσουμε μια εικόνα που συνήθως δεν, δεν είναι γνωστή, για την κατάσταση των ίδιων των υπηρεσιών, την κατάσταση των ίδιων των εργαζομένων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κατ' επέκταση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι κάτοικοι τη Δυτική Αττική από την εφαρμοζόμενη πολιτική, τη χρόνια εφαρμοζόμενη πολιτική τη εμπορευματοποίηση, τη υποστελέχωση, τη υποχρηματοδότηση και τη εκχώρηση κρίσιμων τομέων και υπηρεσιών στου επιχειρηματικού ομίλου όλο αυτό το μείγμα έχει διαμορφώσει μια πραγματικά επικίνδυνη κατάσταση που δικαιολογημένα δηλώνεται με την έκφραση που συχνά πυκνά ακούμε ιδιαίτερα πιο πολύ μετά το έγκλημα στα τέμπη ότι ζούμε από τύχη. Η εικόνα της Δυτικής Αττικής ασφαλώς δεν διαφέρει πολύ από την εικόνα που έχουν υπηρεσίε στις άλλες περιφερειακές ενότητες αλλά εδώ όμως είναι αποκαλυπτική περισσότερο για τον προσανατολισμό τη πολιτική στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων, των κερδών, των λίγων και τη μετατροπή μια ολόκληρη περιοχή, όπω είναι αυτή η περιοχή, στην πίσω αυλή, όπω λέγεται, όπου εδώ συγκεντρώνονται όλε οι ρηπογόνε επικίνδυνε για τον άνθρωπο και το περιβάλλον δράσης, επιχειρηματικές δράσεις, επιχειρηματικέ δράσει χωρί κανένα σχεδιασμό, καμία πρόβλεψη και φυσικά κανέναν έλεγχο. Ακόμα πιο συγκεκριμένα. Ας τις πάρουμε κωδικοποιημένα τις υπηρεσίες. Πολιτική προστασία. Τώρα ήμασταν αυτή τη στιγμή και στο, στην ίδια την έδρα της πολιτικής προστασίας εδώ στη Δυτική Αττική και μάλιστα σήμερα που υπάρχουν και καιρικά φαινόμενα δύσκολα, υπάρχει ο Χιονιάς και ήδη ορισμένες περιοχές και δρόμοι ήδη έχουν ξεκινήσει και αποκλείονται εδώ στη Δυτική Αττική, μπλοκάρονται. Η πολιτική προστασία λειτουργεί με ευθύνη των κυβερνήσεων και των περιφερειακών αρχών καθαρά ως ένας διοικητικός μηχανισμός και μεσάζοντας με μεγαλοεργολάβους ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργων. Η Περιφερειακή Ενότητα της Δυτικής Αττικής δεν διαθέτει ούτε ένα εκχιονιστικό μηχάνημα. Οι διευθύνσει των τεχνικών έργων είναι τόσο υποστελεχωμένες που δεν φτάνουν ούτε το 25% του προβλεπόμενου προσωπικού που θα έπρεπε να έχουν με βάση οργανογράμματα που συντάχθηκαν με στοιχεία περασμένων δεκαετιών. Κατά τα άλλα, είδαμε χθε και συσκέψει και του καινούριου Περιφερειάρχη μπροστά στι κάμερε για την αντιμετώπιση του χιονιά. Η υπηρεσία είναι πλήρω υποστελεχωμένη και όχι στελεχωμένη. Έχει συνολικά κρατήσει τον αριθμό πέντε υπαλλήλου, οι τρει διοικητικοί. Και ουσιαστικά η αρμοδιότητά του είναι η έβρεση εργολάβου από το Μητρό Εργολαβιών και αποζημίωση των εργολάβων. Χαρακτηριστικά, μόνο για το έτος 2022, για εδώ λέμε για την, περιφερεια, για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής, πληρώθηκαν κοντά στο 1,5 εκατομμύριο για χιόνια, ε, 245.000 για τις πλημμύρες, άλλα τόσα για τις πυρκαγιές το έτος 2022, σε εργολάβους. Για το 2023 κρεμούν πληρωμές 1.575.000, ένα εκατομμύριο για τις πυρκαγιές, 305.000 για τα χιόνια και τις πλημμύρες, 225.000 αφορούν αναμονές και πολλά πολλά άλλα. Διεύθυνση περιβάλλοντος. Εδώ να δείτε τι γίνεται. Χωρίς εξοπλισμό μέσα, τραγικά υποστελεχωμένη. Το τμήμα περιβάλλοντος Δυτικής Αττικής έχει μόνο τέσσερα άτομα για αυτοψίες, και ένα διοικητικό υπάλληλο. Και μιλάμε για τη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας που έχει και τη μεγαλύτερη χωματερή της Ευρώπης. Δεν μιλάμε δηλαδή για προβλέψεις, για συστήματα ελέγχου, ε, για μια περιοχή που μπορεί να αντιμετωπίσει και τον κίνδυνο Ενό βιομηχανικού ατυχήματο μεγάλη έκταση, γιατί είναι η περιοχή Σερβέζο, μιλάμε για απλά πράγματα, για αυτοψίε και έλεγχο στι χιλιάδε βιομηχανίε, στι χιλιάδε εταιρείε που εδράζονται εδώ στην περιοχή, εκμεταλλεύονται εκατοντάδε χιλιάδε εργαζόμενου και φυσικά ρηπαίνουν ανεξέλεκτα το περιβάλλον. Οι ίδιοι οι επιθεωρητέ θεωρούν ω με πολύ μεγάλο ζήτημα τι ανεξέλεκτε αποθέσει απορρίψει σκουπιδιών και μπάζων σε όλη την περιοχή. Οι 9 στι 10 χώροι είναι παράνομοι, λειτουργούν σαν γκέτο και οι επιθεωρητέ δεν μπορούν να μπουν μέσα μονάδες ανακύκλωσης πλαστικών που παίρνουν φωτιά, που καίνε λάστιχα, όλα αυτά που βλέπουμε κατά καιρού. Μάλιστα, οι ίδιοι εργαζόμενοι, εργαζόμενοι που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, δεν έχουν καν πρόσβαση στα στοιχεία ρήπων, δηλαδή στα αιωρούμενα σωματίδια, στο μονοξίδιο, στο διοξίδιο, που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο οι σταθμοί μέτρης ρήπων που υπάρχουν σε μεγάλες μονάδες, για παράδειγμα στα δηληστήρια, στα τσιμεντάδικα κτλ. Για να μπορούν έστω και αυτοί οι ελάχιστοι λεκτέ να κάνουν τη δουλειά τους με πάρκι. Δεν υπάρχει ούτε καν εργαστήριο με εξοπλισμό κατάλληλο και προσωπικό για αναλύσεις, για μετρήσεις. Φανταστείτε ότι υπάρχουν προγραμματικές συμβάσεις πάλι με εταιρείε για υγρά απόβλητα, αέριους ρήπους. 2.500 ευρώ στοιχίζει η κάθε δειγματοληψία ανάλυση αερίων ρήπων. Η διεύθυνση που έχει να κάνει με τη μεταφορά των μαθητών. Ακόμα και σήμερα, Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που υπάρχουν κινητοποιήσει δικαιολογημένε στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, για να μην περάσει αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο και να μην κατατεθεί καν για τα μη κρατικά, τα ιδιωτικά δηλαδή πανεπιστήμια, και η κυβέρνηση απειλεί με εισαγγελίε τα σχολεία και τι σχολέ που αγωνίζονται γιατί χάνονται δίθεν μαθήματα. Ακόμα και σήμερα, τόσοι μήνε μετά, έχουμε Γενάρη, παραμένουν άγωνα έξι δρομολόγια για τη μεταφορά μαθητών, δύο για ειδικά σχολεία, τόσους μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Ο διαγωνισμός, ο τελευταίος, βγήκε άγωνος, έγινε εκ νέου διαγωνισμός, οι προσφορές θα, κατα... θα κατατίθενται μέχρι τις δύο Φλεβάρι. Γιατί? Γιατί? δεν υπάρχει καμία υπηρεσία για τη μεταφορά των μαθητών, χωρί όχημα, χωρί οδηγού. Είναι και εδώ πάλι αυτή η υπηρεσία εναπόκειται για να καλυφθεί ανάγκη μεταφορά των μαθητών σε διαδημοτικά σχολεία, εναπόκειται στην κερδοφορία των επιχειρηματιών που έχουν του στόλου με τα λεωφορεία. Αν βρίσκουν κέρδο, έρχονται. Αν δεν βρίσκουν κέρδο, τα παιδιά δεν μεταφέρονται. ή μεταφέρονται με έξοδα των γονιών του. Για τα κταίω. Εδώ να δείτε μια αμαρτωλή ιστορία. Στη Δυτική Αττική υπήρχαν δύο δημόσια κταίω. Στη Μάνδρα και τα Μέγαρα. Τα οποία έκλεισαν από την πρώτη περιφερειακή διοίκηση με τη συγκρότηση της, του θεσμού της των περιφερειακών αρχών επί διοίκησης Γιάννης Γουρού έκλεισαν, όπως και τις αναβίσεις στην Ανατολική Αττική, στο νότιο τομέα στο ελληνικό, στο πλαίσιο υλοποίηση του σχεδιασμού για το ελληνικό επί περιφερειακής εδώ της Ρένας Δούρου. Η κυρία Δούρου είχε δηλώσει ότι θα τα ανοίξει, λέμε για τα δύο κταίω τα δημόσια εδώ στην περιοχή, Μάλιστα, παραχώρησε το χώρο του κταίου μεγάλου στην πυροσβεστική και τη μάδρα. Το χρηματοδότησαν, έριξαν χρήμα, πάρθηκαν μηχανήματα, πιστοποιήσει, διακρύβωση μηχανημάτων κτλ. Το εγκαινίασαν κιόλα και δεν άνοιξε ποτέ. Συγκεκριμένα στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου το 2017, 2 Φλεβάρι, είχε αποφαστεί η επαναλειτουργία του δεύτερου Δημόσιου Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων που βρίσκεται στη Μάδρα Βγήκαν τα δελτία, οι φωτογραφίες δεν λειτουργήσε ποτέ παρά τις φωτογραφίες και τις κορδέλες που κόπηκαν. Και τώρα με την υποστελέχωση οδηγείται σε κλείσιμο και το τελευταίο δημόσιο κτέο που είχε απομείνει σε όλη την περιφέρεια Αττικής, αυτό που υπάρχει στο Χολαργό. Κοινωνική υπηρεσία. Η κοινωνική υπηρεσία που ανήκει στη Διεύθυνση Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Μέριμνας μέχρι πριν λίγο, εννοούμε πολύ πριν λίγο, δεν είχε ούτε έναν κοινωνικό λειτουργό. Μιλάμε για μια περιοχή, για μια τεράστια περιοχή, με πάρα πολλές ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, με εκτεταμένα φαινόμενα αγκαιτοποίησης, με τεράστιες ανάγκες δηλαδή που πρέπει να καλυφθούν και δεν υπήρχε ούτε ένας κοινωνικός λειτουργός μπαλών, όταν με παράλληλα καθήκοντα υπαλλήλων από διευθύνσει άλλων περιφερειακών ενωτήτων, όποτε φυσικά το θυμούνταν. Τώρα πρέπει να έχουν με τις νέες προλήψεις ήρθε ο τεράστιος αριθμός των δύο κοινωνικών λειτουργών. Μεγάλη αύξηση. Από εκεί που δεν υπήρχε κανένα, ήρθαν δύο για όλη αυτή την τεράστια περιοχή με όλε αυτέ τι ανάγκε. Ακόμα και για πιο απλά ζητήματα. Δεν είναι απλά, δύσκολα και αυτά ζητήματα, όπω για παράδειγμα η καταπολέμηση κουνουπιών. Με φαινόμενα που είχαμε και το καλοκαίρι, κρούσματα δηλαδή του ιού του Δυτικού Νείλου. Ακόμα και εδώ ο διαγωνισμό για το πρόγραμμα καταπολέμηση έχει μπλοκάρει με προσφυγέ, φανταστείτε ακόμα και αυτό, και αφού δεν υιοθετείται η πρόταση που έχει καταθέσει η Λαϊκή Συσπήρωση, αλλά έχει καταθέσει και το Σωματείο των Εργαζομένων πάρα πολλέ φορέ, δηλαδή να συγκροτηθεί, να δημιουργηθεί μία διεύθυνση, το πιο απλό πράγμα, μία διεύθυνση εντομοκτονιών, μειοκτονιών, απολυμάσεων, με αναβάθμιση του απολυμαντηρίου που υπάρχει, από τη στιγμή που δεν γίνεται αυτό, είναι ορατό ο κίνδυνο το πρόβλημα να ενταθεί το επόμενο διάστημα, αφού και αναθέσει εργολάβου που με μαθηματική ακρίβεια θα ακολουθήσουν, δεν θα μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα. Διεύθυνση τεχνικών έργων Δυτικής Αττικής. Ακόμα μια αμαρτωλή ιστορία. Αυτή η διεύθυνση δεν μπορεί να εκτελέσει ούτε ένα στοιχειώδες έργο. Και δεν μπορεί να το εκτελέσει γιατί δεν έχει παλίλους, δεν έχει μηχανήματα, δεν έχει εξοπλισμό Μόνο το 40% των οργανικών θέσεων συνολικά στη Δυτική Αττική είναι καλυμμένο. Μόνο στους μηχανικούς υπάρχουν 32 κενές θέσεις. Μιλάμε για τα οργανογράμματα που είχαν συνταχθεί μια φορά και ένα καιρό. Και με πολύ σημαντικές αρμοδιότητες. Όπως για παράδειγμα είναι ο καθαρισμός ρεμάτων και τα αντιπλημμυρικά έργα. Σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ξανά για τα αντιπλημμυρικά έργα τη περιοχή που είναι αναγκαία να γίνουν και καρκινοβατούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν λέμε μόνο για τα έργα του καθαρισμού και τη διαθέτηση των ρεμάτων για τα δύο ρέματα που έπνιξαν τη μάνδρα ε, τα προηγούμενα χρόνια. Λέμε και για τα ρέματα που υπάρχουν στον Ασπρόπυργο και για τα ρέματα που υπάρχουν σε ολόκληρη την, την περιοχή για την οποία δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτή η διεύθυνση έχει στην αρμοδιότητά της 500 χιλιόμετρα υδατορεμάτων και τα προβλήματα έχουν οξυνθεί γιατί τα δύο τρίτα του ορεινού δασικού όγκου έχουν καεί σε όλη την περιοχή, ιδιαίτερα από τις τελευταίες πυρκαγιές έχει καεί το 50% του δασικού πλούτου της Αττικής. Εδώ για τη Δυτική Αττική είναι πολύ μεγαλύτερα τα μεγέθη της καταστροφής. Δεν υπάρχει δήμος της περιοχής που να μην έχει πληγεί. Και μόλις τις παραμέτρους οι μελέτες αργούν, πρέπει να γνωμοδοτήσουν πολλοί φορεί. και μια εργολαβία που έτρεχε φανταστείτε από το 2021 μετά τις τότε καταστροφές μια εργολαβία 8 εκατομμυρίων για τον καθαρισμό ρεμάτων της Δυτικής Αττικής η τελευταία Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε με κατά πλειοψηφία απευθείας ανάθεση και εδώ για να προχωρήσει το έργο η ανάθεση αυτή ονομάζεται επίγουσα παροχή υπηρεσίες καθαρισμού ρεμάτων μετά τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική Ιουλίου 2023 συνολικού προϋπολογισμού Κοντά και εδώ στο 1,5 εκατομμύριο, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τίποτα, περιμένουν να υπογράψουν. Και έτσι όπω είναι, στην ίδια τη διεύθυνση που είδαμε του εργαζόμενου, αναρωτιούνται τι να βάλουν σε προτεραιότητα, ποιο ρέμα να βάλουν σε προτεραιότητα, και αν υπάρχει συμβάλλον σε, σε άλλο ρέμα, ποιο θα έχει την ευθύνη για αυτή την κατάσταση, γιατί είναι ορατό στου μηχανικού τη διεύθυνση των τεχνικών έργων να φορτωθούν οι ευθύνε, όπω φορτώθηκαν οι ευθύνε και για τι πλημμύρε τη Μάνδρα. Για του υπάλληλου μηχανικού φορτώνονται αυτά τα πράγματα, για τα έργα που εκτελούνται, που επιβλέπουν, αλλά και για τα έργα που δεν εκτελούνται. Και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δυτική Αττική έχει ταυτόχρονα την επιτήρηση και συντήρηση περίπου 200 χιλιόμετρων οδικού δικτύου. Και είμαστε το 2023 και η διαδικασία γίνεται ακόμα μακροσκοπικά, δηλαδή με το μάτι γίνεται. Και εδώ δεν έχει γίνει αποδεκτή η πρόταση που έχει κατατεθεί και από το Σωματείο των Εργαζόμενων και της Ομοσπονδίας τους, επανειλημμένα, στις περιφερειακές αρχές του Σγουρού, της Δούρου, του Πατούλη, τώρα κατατέθηκε και στο Χαρδαλιά, για προμήθεια το πιο απλό πράγμα συστημάτων για την εποπτεία των δρόμων, συμβάλλοντας έτσι στον εξυγχρονισμό της υλοποίησης αρμοδιότητας εποπτείας και συντήρησης του οδικού δικτύου και βελτιώντα αποτελεσματικά τη δουλειά των τεχνικών υπηρεσιών και κυρίω ενισχύοντα την, την οδική ασφάλεια των πολιτών. Πέρα από τα γενικά για την υποστελέχωση, την έλλειψη μηχανολογικού και κτλ. εξοπλισμού, δεν προχωρούν εδώ ούτε στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων που έχουν οι εργαζόμενοι στι τεχνικέ υπηρεσίε, τόσο κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του, όσο και με ποινικέ αστικέ ευθύνε που φορτώνονται όπως για παράδειγμα το να συγκροτήσουν, να δημιουργήσουν ένα κατάλληλα στελεχωμένο νομικό γραφείο για τις τεχνικές υπηρεσίες έτσι ώστε να εξασφαλίσει η απαραίτητη νομική βοήθεια για όλα τα ζητήματα για τη σύνταξη των εγγράφων, των εισηγήσεων, σε στάσει, τι αιτή, θεραπεία, προσφυγέ εργολάβων που γίνονται. Δεν είναι δηλαδή, γιατί τα λέμε αυτά, δεν είναι οι υπάλληλοι ούτε νομικά θωρακισμένοι ώστε να κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά του. Και μιλάμε για μια περιοχή που υπάρχουν μεγάλες βιομηχανίες με πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη που μπορούν να επιβάλλουν με τη δύναμη που διαθέτουν μπορούν να επιβάλλουν τις επιδιώξεις τους προσπερνώντας και τις υπηρεσίες και τους ελέγχους. Φανταστείτε δεν υπάρχει τεχνικός υπάλληλος με χρεωμένους δρόμους για επιτήρηση που να μην έχει οδηγηθεί σε δικαστική αίθουσα. Και μιλάμε για τους δρόμους που αξιοποιούν αυτές οι μεγάλες βιομηχανίες με μεγάλη οικονομική ισχύ. Ένα παράδειγμα δεν πέρασε πολύ καιρό. Από το ατύχημα που έγινε με το φορτηγό μεγάλη εταιρεία που μετέφερε LNG και πήρε φωτιά στην εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου, εγκλωβίζοντα χιλιάδε οδηγού μέσα στον καύσωνα και ταλαιπωρώντα του ευτυχώ χωρί θύματα. Τώρα συζητάνε να επεκτείνουν και να δημιουργήσουν νέου σταθμού μεταφόρτω LNG στην περιοχή, δηλαδή μια ήδη επιβαρημένη περιοχή και μάλιστα και με αγωγού που θα περνάνε μέσα από κατοικημένε περιοχέ. Φανταστείτε δηλαδή πού πάμε. Ζητάμε να αλλάξει όλο αυτό το καθεστώ ποινική ευθύνη των τεχνικών υπαλλήλων για την εποπτεία των δρόμων. Και μέχρι τότε ζητάμε να καλούν οι εισαγγελεί, αν θέλουν να κάνουν τη δουλειά του, να καλούν του περιφερειάρχε, που σύμφωνα με τον νόμο και τον καλλικράτη είναι οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών των περιφερειών, και να καταθέτουν το αν υπάρχουν παραλήψει των υπηρεσιών και των υπαλλήλων και να εξηγούν τι έχουν κάνει για να εξαλειφθούν αυτέ περιφερειάρχε έχουν την ευθύνη και δεν θα τα φορτώνουν στο σταθμάρχη κάθε φορά όπω να γίνεται. Απαιτούμε επίση να υπάρξει ο εξοπλισμό των υπηρεσιών με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά μέσα, σύγχρονο τεχνικό μηχανολογικό εξοπλισμό για όλε τι αναγκαίε εργασίε, την χορήγηση υπολογιστικών σχεδιαστικών προγραμμάτων για τι τεχνικέ υπηρεσίε, την πρόσβαση σε κωδικοποιημένη νομοθεσία. Λίγο πριν μα έλεγαν οι εργαζόμενοι Ακόμα και τα πιο απλά πράγματα, τα φωτοτυπικά που έχουν για να κάνουν τη δουλειά του είναι 20 ετία. Μια χαλάνε, μια οι εκτυπωτέ δεν λειτουργούν, δεν έχουν σκάνερ. Μια τραγικά συνειδητά υπαχρηματοδοτούμενη, υποστελεχωμένη κατάσταση για να εκχωρούνται κομμάτι-κομμάτι όλα σε ιδιώτε και να κάνουν τη δουλειά του. Διεύθυνση πολιτική γη. Μια πολύ σημαντική διεύθυνση. Οι υπηρεσίες εδώ διαχειρίζονται τη δημόσια γη. Μιλάμε δηλαδή για τα ακίνητα, όπως λέγονται, που είναι κοινόχρησες εκτάσεις, δηλαδή δεν έχουν παραχωρηθεί, που μπορεί να είναι και χέρσα, μπορεί να είναι και αρέματα, μπορεί να είναι ακόμα και δασική γη, αλλά και παροχή συνδρομή πληροφοριών για τα εμπράγματα δικαιώματα για εκτάσεις που έχουν παραχωρηθεί σε αγρότες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εδώ υπάρχει μια συνειδητή απαξίωση γιατί, γιατί υπάρχουν διεκδικείς από τρίτους στη δημόσια υγεία. Γι' αυτό υπάρχει μια συνειδητή απαξίωση. Το τμήμα Δυτικής Αττικής έχει μόνο ένα άτομο. Σε αυτή τη διεύθυνση πολιτικής γης. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις που τις ορέγονται τρίτη. Δηλαδή επιχειρηματικά συμφέροντα για τις δικές τους δραστηριότητες. Οι υπηρεσίες εδώ έχουν αποκλειστικές προθεσμίες σε κτηματολόγιο, και εδώ σοβαρό ζήτημα είναι η έλλειψη νομική στήριξη για τι διαδικασίε στην καθημερινότητα. Ούτε καν το αρχείο δεν είναι ψηφοποιημένο, που είναι αρχείο από το 1932. Δεν υπάρχει δημιουργία βάση δεδομένων για να μπορούν να λειτουργήσουν. Και στα τρία εκτιματολόγια που λειτουργούν, στη Μαγούλα, στην Ελευσίνα και στον Ασυμπρόπυργο, πρέπει να ελεγχθούν όσα ακίνητα έχουν δηλωθεί από το δημόσιο, εάν διεκδικούνται από τρίτου και άρα αγωγέ να ασκηθούν από το νομικό συμβούλιο του κράτου. Ανάλογη δουλειά για να δηλωθούν τα κίνητα του δημόσιου στα γραφεία εκτιματογράφηση κτλ. Μια συνειδητή και εδώ υποβάθμιση για να γίνονται τα στραβά μάτια σε διεκδικήσει και καταπατήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να μην σταματήσουμε και να περιγράφουμε, είπαμε, τα πιο χοντρά, τα πιο χτυπητά, ας το πούμε έτσι, παραδείγματα για την κατάσταση που υπάρχουν. Δεν έχουμε φυσικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο όλη την ίδια άποψη για την κατάσταση με τα στοιχεία που μα περιγράφουν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα στη Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, δεν έχουμε την ίδια άποψη με τι άλλε παρατάξει που πέρασαν από θέση διοίκηση στην Περιφέρεια Αττικής. Δεν έχουμε την ίδια άποψη με τα αστικά κόμματα που εναλλάσσονται στι κυβερνήσει και του εκλεγμένου του. Ε, όλοι οι αυτή την εικόνα την ονομάζουμε μια έκφραση που όλοι έχουμε ακούσει. Τη λένε ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Αυτό είναι το ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Ο λαό μα το λέει πιο απλά. Μπάτε σκύλι, αλέστε. Το λέει ο λαό μα. Είναι μια συνειδητή προσπάθεια, μια συνειδητή πολιτική που εφαρμόζεται για να μπορεί απρόσκοπτα να μπορούν απρόσκοπτα οι επενδυτέ, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, όχι μόνο στην εργασία να εκμεταλλεύονται του εργαζόμενου, αλλά να εκμεταλλεύονται και τη γη να ρυπαίνουν, να καταστρέφουν το περιβάλλον και την υγεία όλων μας που κατοικούμε σε αυτές εδώ τις περιοχές. Δεν θα αναφερθούμε σε περισσότερα ζητήματα. Θέλουμε να πούμε ότι στηρίζουμε, χωρίς δεύτερη σκέψη, τις παρεμβάσεις, τις διαμαρτυρίες και την συγκέντρωση που οργανώνουν δεκάδες σωματεία όλης τη περιοχής της Δυτικής Αττικής στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου, έξω φυσικά από τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 31 του μήνα, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Ε, οι διεκδικήσει είναι απόλυτα σωστέ και έχουν απόλυτα δίκιο οι δεκάδε φορεί και τα σωματεία τη περιοχή που χαρακτηρίζουν τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Τετάρτη ω φιέστα. Δεν έχουν καθόλου άδικο. Και δεν έχουν καθόλου άδικο γιατί όποιο δει τα θέματα με τα οποία συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο εδώ σε Δυτική Αττική, στον Ασπρόπυργο, θα εκπλαγεί γιατί δεν υπάρχει έστω και για τα μάτια του κόσμου όπως λέει ο λαός μας, δεν υπάρχει ούτε ένα θέμα που να αφορά τη Δυτική Αιτική. Είναι δέκα θέματα όλα και όλα, τυπικά ζητήματα. Μάλιστα, ένα από αυτά τα ζητήματα είναι να συζητήσουμε και για ένα πάρκινγκ στο Φλίσβο. Δηλαδή έπρεπε να έρθουν στον Ασπρόπυργο για να συζητήσουν για το Φλίσβο. Από τα χιλιάδες θέματα που υπάρχουν, από τη μοναδική χωματερή που υπάρχει τη μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη, από τα τεράστια ζητήματα που υπάρχουν με την αντιπλημμυρική προστασία, την αντισυσμική θωράκιση, τα προβλήματα τη παιδεία, τη υγεία που κλείνουν τα κέντρα υγεία το ένα μετά το άλλο, δεν βρήκαν κανένα θέμα να συζητήσουν για να λυθεί πολύ περισσότερο αυτά τα ζητήματα που αναφέραμε, τα ζητήματα τη υποστελέχωση, τη υποχρηματοδότηση, τη επικίνδυνη κατάσταση που υπάρχει με τι υπηρεσίε τη περιφέρεια Αττική. Θέλουμε να κλείσουμε με ένα επίσοβαρο ζήτημα. Θεωρούμε ότι είναι μια καλή αφορμή από τη στιγμή που έρχεται το Περιφερειακό Συμβούλιο για να συνεδριάσει στη Δυτική Αττική και στον Ασπρόπυργο, επιτέλους να δοθεί στη δημοσιότητα έτσι ώστε να μάθουν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής την κατάσταση που υπάρχει για την υγεία τους, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, δηλαδή να δοθεί στη δημοσιότητα από τη στιγμή που έρχεται το Περιφερειακό Συμβούλιο η επιδημιολογική μελέτη που έχει ολοκληρωθεί, και είναι η επιδημιολογική μελέτη, θυμίζουμε, που έχει υπογραφεί από το Δεκέμβρη του 2017 από την Περιφέρεια Αττικής, από τον Έδεσνα, που προείσταται την Περιφέρεια Αττικής, με μια ιδιωτική φυσικά εταιρεία, αλλά στο ανάδοχο, σχήμα υπήρχε μέσα η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας της Θεσσαλία σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. και η επιδημιολογική έρευνα αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της Δυτικής Αττικής από τη λειτουργία της χωματερής του Χιτά φυλής συνολικά από τη λειτουργία του ΟΕΔΑ φυλής και φυσικά μέτρα για την προστασία των κατοίκων. Θυμίζουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα έχει καταθέσει πάρα πολλέ ερωτήσει για να δοθεί αυτή η έκθεση στη δημοσιότητα. Έχουμε κάνει 15 παρεμβάσει στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο για να δοθεί αυτή η επιδημιολογική έρευνα στη δημοσιότητα. Έχουμε φτάσει μέχρι την εισαγγελία του Αρίου Πάγου, ε, καταθέτοντα μηνυτήρια αναφορά για αυτή την κατάσταση που επικρατεί με τη χωματερή, η οποία η μηνυτήρια αναφορά μα μπήκε στο, στο αρχείο. Και αυτή η επιδημιολογική έρευνα κρατιέται ω επτασφράγιστο μυστικό η οποία με όλα τα στοιχεία έχει ολοκληρωθεί από το 2019. Έχουμε 2024. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια τα στοιχεία αυτής της έρευνας κάπως να μαγειρευτούν. Τόσα χρόνια μετά τόσο μαγείρεμα και ακόμα δεν τολμούν να δώσουν στη δημοσιότητα τις επιπτώσεις στην υγεία από αυτή την τεράστια ρηπογόνα δραστηριότητα. Και γύρονται πολύ σοβαρά ερωτήματα και για την αξιοπιστία αυτών των ακριβωθόρητων στοιχείων που τόσα χρόνια μετά δεν δίνονται στη δημοσιότητα, των αποτελεσμάτων της έρευνας, αν ποτέ αυτή δημοσιοποιηθεί. Και σοβαρά επίσης ερωτήματα γύρονται σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης. Δεν είναι δυνατόν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να έχει καταθέσει μόνο τα τελευταία δύο χρόνια τέσσερις ερωτήσεις στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να δοθεί αυτή η έρευνα στη δημοσιότητα και να μην δίνεται. Όσο και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, των κεντρικών, των αποκεντρωμένων, απέναντι σε αυτέ τι εξελίξει. Επομένω, επειδή ο κύριο Χαρδαλιά φέρνει το Περιφερειακό Συμβούλιο να συνεδριάσει τον Ανασυπρόεδρο και επειδή μέσα στη συνεδρίαση αυτή δεν υπάρχει κανένα θέμα που να αφορά τη Δυτική Αττική, εμεί τον καλούμε σε αυτή τη συνεδρίαση να κάνει μια τέτοια κίνηση και να δώσει στη δημοσιότητα την επιδημιολογική μελέτη για να γνωρίζουν όλοι οι κάτοικοι που κατοικούν, τι νερό πίνουν, τι αέρα αναπνέουν. Και που μεγαλώνουν τα παιδιά του, και αντίστοιχα να πάρουν μέτρα για να δυναμώσουν τον αγώνα του. Και επίση, για όλα αυτά τα ζητήματα που είπαμε, στηρίζουμε του αγώνε που διεξάγουν οι εργαζόμενοι τη περιοχή. Ξέρουμε ότι και το Σωματείο των Εργαζομένων, που μα έδωσε πάρα πολλά στοιχεία, έχει πάρει απόφαση για να πάρει μέρο στη μεγάλη επεργία που οργανώνεται στι 28 Φλεβάρι, ένα χρόνο από το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ. Φυσικά και με τι μεγάλε διεκδικήσει που προβάλλει για την ασφάλεια. Των κατοίκων, αλλά και για να μπορέσουν και οι ίδιοι να λειτουργήσουν. Το σύνθημα ή τα κέρδη του ή οι ζωέ του, το συγκλονιστικό αυτό περιεχόμενο αυτού του συνθήματος, παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ και απαιτεί την ενεργή συμμετοχή και την προσπάθεια όλων μα για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Ευχαριστούμε.